Η Γεωργία Χατζοπούλου εδώ και 1,5 χρόνο φιλοξενείται στο Δημοτικό Γυροκομείο στα Χανιά μετά από μια περιπέτεια με την υγεία της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται φροντίδα. Τα πόδια μου και τα χέρια μου γιατί είχα παραλύσει. Και μετά που έγινε από εκεί καλά, ήρθα κατευθείαν. Ζήτησα εδώ να με φέρουν εδώ που είναι πιο καλά. Παιδιά έχετε? Παιδιά έχω, ναι. Πού είναι, μακριά? Όχι, εδώ είναι. Στα Χανιά είναι μια, η άλλη είναι στο Καστέλι έξω μακριά. Είναι παντρεμένα, έχουν παιδιά και γόνια και δυσέγγωνα. Τα παιδιά σας έρχονται, σας βλέπουν? Ναι, έρχονται. Ειδικά η μία είναι εδώ κοντά, έρχεται τακτικά, και η εγγονή μου. Η άλλη είναι μακριά, έχει 3 παιδιά. Ο Μανώλης Γιαναράκης είναι 90 ετών και φιλοξενείται 2,5 χρόνια στο γυροκομείο, και αν και έχει συντροφιά, οι μέρες είναι ανάλογα με τα προσωπικά συναισθήματα, όπως τονίζει, ενώ προσπαθεί να περνά τις ώρες του δημιουργικά. Δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. Κάθε μέρα έχει και διαφορετικό τρόπο. Καμιά φορά είσαι και στενοχωρημένος, καμιά φορά εξαρτάται από πολλά. Βοηθάω και εδώ πέρα στην εργοθεραπεύτρια. Περνάει ο σκοτώνω την ώρα με διάφορα που κάνουμε. Βγαίνω και έξω, καφενείο. Πότε ζωγραφίζω, πότε συντερώνω ρούχα, πότε πηγαίνω μέχρι το περίπτωρο να πάρω διάφορα πράγματα στο φαρμακείο. Σας κάνει καλό να κινείστε έτσι? Ναι, εγώ ειδικά είμαι θυσιασμένος που δεν είμαι κλεισμένος μέσα. Οι εκδρομές και οι γιορτές, ακόμα και έξω από το Ίδρυμα, δεν τους λείπουν, όπως τονίστηκε. Πήγαμε και κατασκηνώσεις και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι ευχαριστημένη από όλο το προσωπικό, γενικά από μαγείρους, από σερβιτόρους, τα πάντα όλα. Προσωπικά τα πάντα. Κάνετε κάτι εδώ ώστε να απασχολείτε στη διάσκεψη? Ασχολούμαι με κέντημα, με ράψιμο, με πλέξιμο. 7 χρόνια. Πώς ήρθατε, πώς έγινε, θυμάστε πώς έγινε και ήρθατε? Όχι. Δεν μπορούσα να περιποιηθώ τον εαυτό μου και δεν ήθελα να με βάλω στην οικογένεια, στα παιδιά μου. Η μεγαλύτερη είναι κοντά στα 100 ετή ζωής. Υπάρχουν όμως και φιλοξενούμενοι κάτω των 60 ετών, όπως ο Γιώργος Κούλας, οι οποίοι ακόμη και σήμερα μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους. Μην ξεχνάτε ότι περνάμε την κρίση της φτώχειας, της οικονομίας. Μας λένε εμπειρίες που αυτοί περάσανε την κρίση της κατοχής. Και καθόμαστε εμείς οι νεότεροι και συγκρίνουμε. Και ανάμεσα στα άλλα, στόχος μου είναι να βγάλω το Δημοτικό Γυροκομείο προς τα έξω, να το φέρω σε επαφή με την κοινωνία. Οι 110 φιλοξενούμενοι του Δημοτικού Γυροκομείου στα Χανιά χθες το απόγευμα απόλαυσαν μια συναυλία από τη χοροδία της Ευαγγελίστριας. Η 1η του Οκτώβρη είναι η μέρα αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος για την ελληνική κοινωνία που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κοντά μας. Όπως τόνισε κλείνοντας ο πρόεδρος του γυροκομείου, οι ελλείψεις δεν πάβουν να υπάρχουν, κυρίως σε προσωπικό, παρά τα συνεχή αιτήματα για την περαιτέρω στελέχωσή του.